Ένας είναι ο δρόμος. Ο δρόμος είναι της υποχρεωτικότητας, της επέκτασης της υποχρεωτικότητας σε ηλικίες κάποιες οι οποίες είναι υψηλού κινδύνου. Πάνω των 60. Πάνω από 55, πάνω από 60. Επίσης, ή θα γίνει αυτό ή η επέκταση της υποχρεωτικότητας στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Πολύ σωστά πιάσατε την κουβέντα σε μια εστίαση. Πηγαίνει κάποιος να φάει και δεν είναι εμβολιασμένη το προσωπικό της εστίασης ή του ξενοδοχείου. Δηλαδή αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Και ξέρετε, τα βλέπω, τα λέγαμε, αλλά βλέπω τώρα με πολύ προσοχή μια ολόκληρη χώρα, η Αμερική, η Ιταλία, βαδίζουν σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή η Αμερική στους δημόσιους υπαλλήλους επέβαλε την υποχρεωτικότητα. Δηλαδή σε αυτούς που πληρώνει η κεντρική κυβέρνηση επέβαλε την υποχρεωτικότητα. Δεν είμαστε μόνοι μας. Συμφωνώ και είμαι υπέρ του πάνω από 40, διότι εκεί είναι η ηλικιακή ομάδα, εκεί είναι η ηλικιακή ομάδα των ανθρώπων που νοσούν και οδηγούνται στα νοσοκομεία. Ήδη οι ΜΕΘ στην επικράτεια έχουν πληρότητα 74%. Ο κύριος Καπραβέλος γνωρίζει ότι κάποιες ΜΕΘ είναι στο 100% ήδη. Βέβαια. Άρα δεν πάνω από 40 λέτε υποχρεωτικότητα. Βεβαίως. Και δεν υπάρχει περίπτωση με τους ρυθμούς που πάμε αυτή τη στιγμή να μην υπάρξει τις επόμενες 3 εβδομάδες πίεση στο σύστημα υγείας. Όσον αφορά τις απώλειες, να πούμε ότι με μια προβολή σε αυτό το ρυθμό που πάμε αυτή τη στιγμή, διότι έχουμε αρχίσει να έχουμε έναν αυξητικό ρυθμό, να σας θυμίσω ότι οι ΜΕΘ και οι απώλειες διαφέρουν περίπου ένα μήνα από την κορύφωση των κρουσμάτων. Μέχρι να εμφανιστούν. Άρα μιλάμε για το Δεκέμβριο, μπορούμε να δούμε περίπου 60, 55 με 60 θανάτους, απώλειες ημερησίως.